Θες να αφήσεις το κινητό να ξεκινήσουμε? Δεν γίνεται, γιατί ψάχνω να βρω συνταγή για το τέλειο μπασματί ρύζι. Έλα μόνο, αφού ξέρεις εσύ να το φτιάχνεις. Όχι, δεν ξέρω, γιατί υπάρχει μια τεράστια ιστορία για τον μπασματί και έχω λίγο άγχος γιατί έχουμε κόσμο. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, παιδιά, δεν το έχω καταλάβει. Το μπασματί λέγεται η βασίλισσα των αρωμάτων. Για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, έτσι διάβασα στην Ινδία. Το ρύζι. Το ρύζι, ναι, σαν ποικιλία. Ξέρεις ότι ο νούμερο ένα κωδικό σε πωλήσεις στην Ελλάδα, το μπασμάτι. Όχι. Δεν είναι απίστευτο. Και μιλάμε για την εταιρεία Γκρίνο τώρα. Ναι. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι κανένας Έλληνας δεν ξέρει πώς να φτιάχνει το σωστό μπασμάτι ρύζι. Δηλαδή, ξέρουμε ότι είναι κορυφή στα ρύζια γενικώς. Ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι γνωρίζουμε. Να το κάνει σωστά. Ναι. Εγώ όμως σήμερα, επειδή έχω κάνει σωστή έρευνα, θα το. Τελειώσω το θέμα. Μερικές φορές προσπαθώ να κάνω μπασμάτι, δεν μου πετυχαίνει και νομίζω ότι με έχουν μπασματιάσει. Καλό, καλό. Εντάξει. Δώστε το ένα χειροκρότημα, παιδιά. Πρέπει να σου πω ότι πρέπει να μιλάς λίγο πιο δυνατά σήμερα, γιατί έχω ένα θέμα με τα αυτιά μου και δεν ακούω σχεδόν τίποτα. Και από τα δύο. Και από τα δύο. Ή από εδώ ακούς. Ναι. Α, εντάξει. Για κάνω το παλί, για κάνω. Από εδώ ακούς κανονικά. Ναι, ναι. Τίποτε. Τίποτε. Ναι. Άρα αυτό φταίει μάλλον, ναι. Τι έχουμε σήμερα? Σήμερα έχουμε μια πολύ αγαπημένη μου καλεσμένη. Αγαπημένη σου. Αγαπημένη μου και πολύ κόσμου. Θα είναι και δική μου ή μόνο? Θα είναι σίγουρα σου. Και δική σου. Πώς θα πας με τα βιβλία, διαβάζεις? Διαβάζω πάρα πολλά βιβλία, διαβάζω κατά κύριο λόγο, το ξέρεις, αστυνομικά. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση το βράδυ πριν κοιμηθώ να μην διαβάσω αστυνομικό. Και μετά πέφτεις για ύπνο και βλέπεις ληστείες εκεί, detective, τέτοια. Όχι, συνήθως βλέπω κρέατα στον ύπνο. Α, κρέατα. Δεν ξέρω γιατί. Και χτες το βράδυ μοσχάρια έβλεπα. Είναι πολυγραφότατη, πολύ πετυχημένη, πολύ αγαπητή και τα βιβλία που έχει γράψει καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα περιεχομένου. Δηλαδή έχει όλα τα είδη. Είναι κουλτουρέ. Δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες. Όταν κυκλοφορεί στον δρόμο δηλαδή και σου λέει μη στρίβεις δεξιά, τι κάνεις? Τίποτα, πάω και όταν πας δεξιά και λες δεν μ' αρέσει. Πάμε να δούμε τι έχεις φέρει, Λιάκο, γιατί δεν μου τα λες καλά. Ευρώ να το καταλάβω. Θαυμάζω πάρα πολύ τους συγγραφείς και ήθελα πάρα πολύ να έρθεις να συζητήσουμε. Είχαμε ξαναγνωριστεί πριν κάποια χρόνια. Ναι, ναι. Δεν το θυμότανε, τώρα άρχισε να και... Τελικά είσαι πολύ νέα, Έλα. Είσαι πολύ νέα. Τι φωτογραφία, σαγοράκι μου. Τρισδιάστατη στο σαλόνι μου θα βάλω. Αλήθεια. Κοίτα, εγώ το όνομα το ξέρω. Εντάξει, η γυναίκα μου σε διαβάζει. Εγώ είμαι του αστυνομικού. Και η αλήθεια είναι ότι δεν είχα δει μια φωτογραφία σου και ξέρεις, επειδή το όνομα είναι πολύ βαρύ, ρε παιδί μου, δηλαδή είσαι, θεωρώ ότι είσαι το πιο βαρύ όνομα, σωστά, ακριβώς, στην ελληνική λογοτεχνία. Βαρύ γενικός, να το πούμε κι αυτό. Όχι ρε, βαρύ γενικός, ρε, είναι βαρύ γενικός, όνομα, πώς θα γίνει, βαρύ όνομα, όλα βαριά είναι. Βαρύ όνομα το Σκαρμούτσο, ο Σκαρμούτσος γεμίζει το στόμα. Η αλήθεια είναι, ναι, ενώ ναι, αλλά... είναι πιο μελωδικό. Ο Σκαρμούτσος είναι και βαρύς, ρε παιδί μου, είσαι βαρύ όνομα, είσαι... Και φαντάστηκες τι. Περίμενα μια κυρία πιο μεγάλη, κατάλαβες. Ναι. Και βλέπω ότι είσαι πολύ να νέα. Να φύγουν τα παιδιά μου από εδώ, φαίνεται. Δείχνουν τα χρόνια μου. Πολύ νέα, νέα, πολύ σύγχρονη. Δηλαδή είσαι δικός μας άνθρωπος. Ναι, ναι. Δικιά σας είμαι κι εγώ, μην νομίζεις. Είναι πολύ γραφότατη, πολύ αγαπημένη. Στα είπα και πριν, θα τα πω και μπροστά της τώρα. Το θέμα. Ναι. Ποιος είναι ο αριθμός των βιβλίων, είναι στο 17ο είμαστε τώρα. Νομίζω. Και εγώ έτσι νομίζω, γιατί τα ξεχνάω. Το είπε σε μια συνέντευξη. Α, άμα το είπα έτσι είναι. Αυτό στο 17ο. Τα ξεχνάω. 17 βιβλία, ρε. Ναι, 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 17 βιβλία. Πόσο καιρό σου παίρνει ένα βιβλίο να γράψει? Θέλει κάποιους μήνες καθημερινής δουλειάς και ενασχόλησης όμως. Σου δύο εβδομάδες, θα μπει στη διαδικασία να γράψει. Ο επειδή μου, τι δύο εβδομάδες. Από τα δύο εβδομάδες δεν έγραφα εγώ. Όχι, όχι.